Μερικά εδάφια, σας παρακαλώ να προσευχέστε, να προσευχόμαστε. Ο Κύριος να μας αξιώσει να λάβουμε μέρος προς ευλογία και όχι προς κατάκριση την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γιατί αν λάβουμε προς κατάκριση, τότε λέει ανάμεσά σας θα είναι πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και θα πεθαίνουν μερικοί. Διαβάζω 1045 σελίδα από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, λίγα εδάφια, πρώτο κεφάλαιο, δύο εδάφια. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό υπερι πάντων ημών και σας μνημονεύομαι εν τες προσευχές ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστη σας, το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης σας και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έμπροσθεν του Θεού Πατρός ημών, εξεύροντες αδερφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογή σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρεται οποίοι υπήρξαν μεταξύ σας δια σας. Αμήν. Είναι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πολύ σημαντικό στη ζωή μας, και δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης μας, τον κόπο της αγάπης μας και την υπομονή της ελπίδας μας. Δεν είναι άδικος ο Θεός να το λησμονήσει, αλλά βέβαιον είναι ότι αν έχουμε έργο πίστεως, κόπο αγάπης, υπομονή ελπίδος, τότε η εκλογή μας είναι βεβαία παρά Κυρίου, γιατί δεν έγινε εν λόγω μόνο, αλλά εν δυνάμει, εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η εκλογή σου έγινε εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, έγινε εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ? Τι σημαίνει αυτό? Εν δυνάμει, δηλαδή όχι λόγια, έργο πίστεως, κόπο αγάπης, εν πνεύματι Αγίου, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, ώστε η αγάπη του Θεού Πατρός να εκφιέται στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Δηλαδή έχεις την πληροφορία από τον Παντοδύναμο Θεό ότι αυτός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, και αν εσύ μείνεις πιστός και στερεός, αυτός θα έρθει να σε παραλάβει. Το πιστεύεις ότι ο Θεός θα έρθει να σε παραλάβει? Βόηθησε μας, Κύριε. Με αυτή λοιπόν τη λογική σας παρακαλώ, αδελφιά μου, να έρθουν οι πρεσβύτεροι και να προσευχόμαστε.